Ο Σύλλογος μας έχει συγκροτηθεί από το 1986, όπως γνωρίζουμε, τα παλιά μέλη. Και έχει γνωρίσει μέρες μεγάλης δράσης, με ποικίλες μορφές δραστηριότητας, παρεμβάσεις σε διάφορους κοινωνικούς τομείς και εκδηλώσεις μορφωτικού και κοινωνικού χαρακτήρα. Αν και τα τελευταία χρόνια το κυρίω σώμα του Συλλόγου είχε αδρανοποιηθεί λόγω έλλειψης στέγασης και άλλων συγκυριών και προσωπικών ευθυνών, το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθούσε τα επίκαιρα θέματα. Έγιναν διάφορες παρεμβάσεις στο Δήμο, όπως για την επίλυση προβλημάτων στους βρεχονιδιακούς σταθμούς, για την επαναλειτουργία της γυναικείας ομάδας καλωσθέρησης και άλλα. Έλαβαν χώρα ψηφίσματα, παραδείγματος χάρη για τη στήριξη των γυναικών της Παλαιστίνης, διοργανώθηκαν εκδηλώσεις για την ημέρα της γυναίκας, παρουσιάσεις βιβλίων, μεταξύ των οποίων και το μυθιστόρημα «Μάνα» της κυρίας Μαριάννης Ελευθερόπουλου, που έχουμε τη χαρά να είναι σήμερα κοντά μας. Ωστόσο, όλα όσα έγιναν ήταν λίγα, το ξέρουμε, σε σχέση με αυτά που απαιτούν οι καιροί. Το μνημόνιο αποκαλύπτει το απάνθρωπο πρόσωπό του. Δραματικές περικοπές μισθών και συντάξεων. Απολύσεις, κλεισίματα νοσοκομείων, σχολείων, παιδικών σταθμών, κατάργηση βοήθειας στους ηλικιωμένους, αύξηση ορίου συνταξιοδότησης, επικράτηση ελαστικής εργασίας ως κύρια μορφής απασχόλησης. Όλα αυτά τα παραπάνω βαραίνουν με διπλό βάρος στις γυναίκες και στη δουλειά και στο σπίτι. Με την κατεδάφιση του κράτους πρόνοιας, οι γυναίκες καλούνται να το αντικαταστήσουν και να περιθάλπουν τους αδύναμους, που αυτό πετάει στα σκουπίδια. Παράλληλα, η βία εναντίον των γυναικών ολοένα και αυξάνεται μέσα στην κρίση. Είναι επιτακτική ανάγκη να συσπηρωθούμε και αλληλέγγυες να αγωνιστούμε για τα δικαιώματα όλων των γυναικών, Ελληνίδων και ξένων. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι όσο η πιθανότητα μιας γενικευμένης, ανεξέλεγκτης χρεοκοπίας πλησιάζει, πρέπει να μπει στην ημερήσια διάταξη της δράσης μας το θέμα της αλληλεγγύης από τις άνεργες και τις φτωχές λαϊκές οικογένειες, τις μονογονεϊκές με ανήλικα παιδιά, τις μοναχικές γυναίκες, τις χαμηλοσυνταξιούχες, τις μετανάστριες που βρίσκονται σε ακόμη πιο ρυθμένη θέση μακριά από την υποστήριξη των οικογενειών τους. Με αφορμή του συνέδριου της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας, αποφασίσαμε να ενεργοποιηθούμε με την υπόσχεση όμως ότι ο Σύλλογος θα συνεχίσει αγωνιστικά τη δράση του, τόσο τοπικά, συμβάλλοντας στην έστω και προσωρινή ανακούφιση των οξυμένων προβλημάτων της γυναικείας καθημερινότητας, όσο και επαναλλακτικά, με τη διεκδίκηση των ετοιμάτων για αλλαγή του φορολογικού συστήματος υπέρ του λαού, για φθηνό ρεύμα, για δωρεάν φάρμακα, παροχή υπεροσιών υγειονομικής περίθαλψης και άλλα. Με την υποστήριξη που θα λάβουμε μέσω των αντιπροσώπων μας στο συνέδριο, εκτός από τον αγώνα για κατάργηση των σημερινών αντιλαϊκών μέτρων, θα συνεχίσουμε την κινητοποίησή μας για να βρεθούμε κοντά στις γυναίκες της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Στόχος του Συλλόγου θα είναι η δημιουργία ενός δικτύου συμπαράστασης, αλληλεγγύης και αλληλοστήριξης. Σε αυτό θα είναι πολύτιμη η συμβολή κάθε μέλους. Αγαπητές φίλες, και τέλος για να μην σας κουράζω, η κυρία Μαριάννη θα πει περισσότερα, λίγα λόγια για τον οικονομικό απολογισμό του Συλλόγου. Τα έσοδα του Συλλόγου για την τρέχουσα περίοδο από εκδρομή, συνδρομές και κουπόνια ανέρχονται στα 527 ευρώ, ενώ τα έξοδα για σφραγίδα, ενίκεια, συνδρομές στο περιοδικό της ΟΓΕ και διάφορα άλλα ανέρχονται στα 528. Στο λογαριασμό του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου παραμένει το ποσό των 356 ευρώ που είχε παραλυφθεί από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Όπως ήδη ανέφερα, η κυρία Μαριάννα Ελευθερόπουλου, γιατρός διδάκτορης ιατρικής, συγγραφέας, ποιήτρια και αγωνίστρια του συνδικαλιστικού κίνηματος, είναι κοντά μας και θα μας κάνει τη τιμή να μας μιλήσει εκτενέστερα για τη δράση της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος, της οποίας είναι μέλος. Είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αγαπητές φίλες, και εγώ θα σας αποκαλέσω και συναγωνίστες. Είναι ένας τίτλος που μας ανήκει. Είναι προς κατάκτηση όμως αυτό το πράγμα, πάντοτε.
Λοιπόν, αγαπητές συναγωνίστες, χαίρομαι που είμαι κοντά σας για άλλη μια φορά. Και θα ήθελα κι εγώ να ευχηθώ καλή δύναμη ύστερα από την επαναδραστηριοποίηση του συλλόγου σας, ενός συλλόγου πραγματικά με ιστορία και με δράση. Αυτό το επιβάλλουν οι καιροί και νομίζω ότι θα φανούμε αντάξιες. Θα ήθελα λοιπόν στην παρουσίαση που θα κάνω σήμερα και που είναι οι απόψεις της Ομοσπονδίας μας να είμαι λίγο πιο αναλυτική, δεν ξέρω αν θα σας κουράσω, αλλά βλέπω και νέες κοπέλες και για τις παλιές νομίζω είναι χρήσιμο να ξαναθυμηθούμε ορισμένα πράγματα για την ΟΓΕ, αλλά και για τις καινούργιες να τα μάθουν γιατί πρέπει πραγματικά οργανωμένα να μπούμε στην δράση. Όταν μιλάμε λοιπόν στην Ομοσπονδία, όταν μιλάμε στην Ομοσπονδία μας στην ΟΓΕ για ΟΓΕ, εννοούμε την ΟΓΕ κεντρικά, το Προεδρείο και το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά αλληλένδετα δηλαδή αυτό είναι και η συλλογή της, τα πόδια της ΟΓΕ δηλαδή. Υπάρχει μια ενότητα και αλληλεπίδραση μεταξύ της βάσης και της κορυφής. Ουσιαστικός κρίκος μεταξύ αυτών των δύο οργάνων, των τοπικών συλλόγων και της ΟΓΕ, είναι να σας θυμίσω και οι λεγόμενες παναπικές συναντήσεις που γίνονται στην Αθήνα και οι περιφερειακές που γίνονται στην περιφέρεια, αναχρονικά διαστήματα που προσπαθούμε να είναι μία το χρόνο ή και νωρίτερα εάν οι ανάγκες το επιβάλλουν, μαζευόμαστε οι σύλλογοι της περιφέρειας για να ανταλλάσσουμε την πείρα μας μεταξύ και να ενοποιούμε και τη δράση μας. Κρίκος λοιπόν των συλλόγων με την ΟΓΕ είναι και οι παναπικές, αλλά και η κατευθείαν επικοινωνία που πρέπει να υπάρχει και που πρέπει να την κρατήσουμε ζωντανή των τοπικών συλλόγων, όπως και του δικού σας συλλόγου, με την ΟΓΕ κεντρικά. Σε καθημερινή βάση για τα προβλήματα που υπάρχουν, για τις ανακοινώσεις που βγαίνουν, για τα προβλήματα, για τις συστάσεις που έχουμε να κάνουμε, για τις προτάσεις που έχουμε να κάνουμε. Πριν λίγες μέρες, είχαμε την περιφερειακή στην Πελοπόννησο και δυστυχώς η δική σας η ομάδα δεν είχε ακόμα, ο σύλλογος δεν είχε ανασυγκροτηθεί για να λάβει μέρος. Οφείλω όμως να σας πω ότι ήταν μια πάρα πολύ χρήσιμη και ωφέλιμη συνάντηση αυτή των συλλόγων της Πελοποννήσου. Και εκεί υποσχεθήκαμε οι σύλλογοι ότι πραγματικά θα προσπαθήσουμε να βρούμε και τα κοινά προβλήματα που δένουν τους συλλόγους μας, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε και γενικότερα προβλήματα από κοινού. Η σημερινή συνάντηση είναι μια συμβολή στην επιτυχία του 10ου συνέδριου της ΟΓΕ, που θα γίνει 23, 24 και 25 του Νοέμβρη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή δηλαδή μετά, στο Μεθαύριο, στο Πολεμικό Μουσείο στην Αθήνα. Η επιτυχία, είπαμε, και στην περιφερειακή εξαρτάται από τη δουλειά που θα κάνουν και τα διοικητικά συμβούλια των συλλόγων στις περιφέρειες. Εσείς κάνετε τη γενική σας συνέλευση κάπως κοντά, πολύ κοντά στο συνέδριο. Άλλοι σύλλογοι κάνανε τις συνελεύσεις τους νωρίτερα της συγκεντρώσης και είχαν πραγματικά μια ουσιαστική συμμετοχή με δραστηριότητες που αναπτύξανε στην προσυνεδριακή δουλειά του συνεδρίου. Ποιος είναι ο στόχος μας, μέσα από τη δράση μας, αυτά που κάναμε και αυτά που δεν κάναμε. Και με βάση τις σύγχρονες ανάγκες που έχει σήμερα η κοινωνία μας και ιδιαίτερα οι γυναίκες, να προγραμματίσουμε και εσείς εδώ να προγραμματίσετε τη συμβολή σας στο συνέδριο, αλλά και τη μετέπειτα δράση σας με βάση και τις δικές σας αποφάσεις εδώ, αλλά και τις αποφάσεις του συνεδρίου. Αγαπητές συναγωνίστρες, λοιπόν, έχουμε βαριά κληρονομιά. Είμαστε οι γυρεότεροι, οι μαζικότεροι, με όσες αδυναμίες έχουμε, και η μόνη ριζοσπαστική γυναική οργάνωση στη χώρα μας. Και όχι μόνο, θα έλεγα. Γιατί ο ρόλος της ΟΓΕ, της Ομοσπονδίας μας, στην ΠΔΟ, που είναι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Γυναικών, είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος της ΟΓΕ. Και αυτό από τη μια μεριά είναι και τιμή μας, αλλά είναι και υποχρέωση
και μας βάζει υποχρεώσεις πραγματικά αυτό το ρόλο να τον κρατήσουμε και να τον δυναμώσουμε και στο μέλλον. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μας, ήθελα να πω, της όλη. Και για τις παλιότερες, είπα προηγούμενα, κυρίως για τις νεότερες. Έχουμε, αγαπητές αναγωνίστριες, μια γερή ιδεολογοπολιτική βάση στην οργάνωσή μας. Έχουμε σχεδιάσει δράσεις, έχουμε δηλαδή στρατηγική και τακτική, δεύτερο, και τρίτο, έχουμε ανάλογη οργανωτική δομή για να πετύχουμε τους στόχους μας. Αυτά τα τρία είναι που μας δίνουν δύναμη. Ήθελα να πω δύο κουβέντες μόνο, γιατί τα άλλα είναι εύκολα, για την ιδεολογικοπολιτική μας βάση. Η ΟΓΕ είναι η μόνη οργάνωση στην Ελλάδα και όχι μόνο και στην Ευρώπη, όπου έχει αυτή την ριζοσπαστική θέση ότι η ανισοτιμία της γυναίκας δεν οφείλεται, δεν είναι διαφορά με τους άντρες μας, δεν οφείλεται στο φύλο, δεν είναι φυλετική καταπίεση. Η ρίζα της ανισοτιμίας είναι ταξική, οφείλεται στην ίδια την εκμετάλλευση, την εκμεταλλευτική κοινωνία που εκμεταλλεύεται τους άντρες, εκμεταλλεύεται και τις γυναίκες, και επειδή υπάρχει καταπίεση, η γυναίκα έχει διπλή καταπίεση. Γι' αυτό και ο στόχος μας δεν είναι μόνο με νομικά μέτρα, τα οποία ήρθαν αλλά δεν λύσαν τα προβλήματα, να ξεπεράσουμε την ανισοτιμία, αλλά να χτυπήσουμε στη ρίζα της, να χτυπήσουμε δηλαδή την ίδια την εκμεταλλευτική κοινωνία, να καταργήσουμε την εκμετάλλευση του ανθρώπου, όπου μαζί τότε θα καταργηθεί. Τότε είναι κοντά το τότε, από εμάς εξαρτάται να καταργηθεί και η ανισοτιμία της γυναίκας. Εμείς δεν μιλάμε για ισότητα. Μιλάμε για ανισοτιμία. Η ισότητα δεν είναι ακριβής λέξη, γιατί στο όνομα της ισότητας οι φεμινιστικές οργανώσεις στην Ευρώπη και αλλού και στην Ελλάδα και στο χώρο μας, στο όνομα της ισότητας πήραν μέτρα τα οποία ενισχύουν την ανισοτιμία της γυναίκας. Δηλαδή, στο όνομα της ισότητας τι κάνανε. Καταργήσανε τα 5 χρόνια νωρίτερα που έπαιρνε σύνταξη γυναίκα. Αυτό δεν ήταν μια χάρη. Αυτά τα 5 χρόνια νωρίτερα σύνταξης της γυναίκας οφειλόντουσαν ακριβώς αυτή την καταπίεση που δέχεται και ήταν αντισταθμιστικό μέτρο. Άρα, αυτό μιλάμε για ισοτιμία. Ούτε μπορεί μια γυναίκα που έχει χρεωθεί από τη φύση αυτό το μεγάλο λειτουργήμα της μητρότητας να μιλήσουμε για ισότητα με τον άντρα. Ο άντρας δεν έχει την μητρότητα. Δεν είναι ούτε κακό ούτε καλό. Είναι όμως ένας διαφορετικός ρόλος στην κοινωνία. Γι' αυτό λοιπόν εμείς παλεύουμε για την ισοτιμία και όχι την ισότητα της γυναίκας και του άντρα. Σεβόμενοι ακριβώς τα χαρακτηριστικά της γυναίκας τα οποία έχουμε σε αυτή την κοινωνία. Ο άντρας έχει τα δικά του και αυτά τα σεβόμαστε. Έχουμε λοιπόν αυτή την ιδεολογική βάση που δεν την έχει καμία άλλη οργάνωση. Έχουμε, είπαμε, στρατηγική και τακτική. Η τακτική μας ποια είναι? Να λύσουμε τα καθημερινά προβλήματα της φτώχειας, της ανεργίας. Έχουμε και στρατηγική όμως. Και η στρατηγική μας είναι πια αυτό που προηγούμενα, να καταργήσουμε την εκμετάλλευση. Αυτά τα δύο δένονται μεταξύ τους. Έχουμε κάνει και συμμαχίες. Γιατί δεν μπορείς να πολεμήσεις έναν αντίπαλο μόνος σου, πρέπει να επιλέξεις τους συμμάχους σου. Στην Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, λοιπόν, έχουμε επιλέξει τους συμμάχους μας. Και οι σύμμαχοί μας είναι το ΠΑΜΕ, είναι οι ΠΑΣΕΒΕ στους επαγγελματίες, είναι οι ΠΑΣΥ στους αγρότες, είμαστε οι ΟΓΕ, εμείς, είναι το ΜΑΣ στους φοιτητές, είναι όλοι αυτοί δηλαδή που έχουμε την ίδια ιδεολογική βάση. Και έχουμε και ανάλογη οργάνωση, είπαμε. Ποια είναι η οργάνωση? Η συλλογή μας. Θα δώσω μεγάλο βάρος σε αυτό το τομέα της οργάνωσής μας, γιατί εάν ο σύλλογος δεν δουλέψει σωστά, δεν πρόκειται να πάει μπροστά, να πάνε μπροστά και οι στόχοι μας, που είναι πια η συμμετοχή των γυναικών στο κίνημα. Όλα αυτά όμως που είπα, αγαπητές συναγωνίστρες, αυτά τα τρία δεν είναι δεδομένα ότι τα έχουμε και θα τα έχουμε και στο μέλλον. Πρέπει να έχουμε συνεχή απασχόληση μαζί τους. Χρειάζεται όχι μόνο να μάθουμε τα ήδη κατακτημένα,
αλλά να εμβαθύνουμε σε αυτά, να μελετάμε την καινούργια κοινωνική κατάσταση, τις νέες ανάγκες που έχει δημιουργήσει η κοινωνία, τις νέες μεθόδους του αντίπαλου, για να προσαρμόσουμε και εμείς την τακτική μας, κρατώντας πάντα το στρατηγικό μας στόχο, όπως είπα, που είναι η κατάκτηση της ισοτιμίας της γυναίκας μέσα από την κατάργηση της εκμεταλλευτικής κοινωνίας. Είμαστε οι όγοι, γιατί πολλοί μας κατηγορούν, είμαστε μαζικός φορέας. Έχουμε ταυτότητα, αυτή που είπα προηγούμενα, δεν την κρύβουμε, ίσα-ίσα προσπαθούμε όσο μπορούμε πιο καθαρά, με αυτή την καθαρότητα, με αυτά τα χαρακτηριστικά να μιλάμε στις γυναίκες, χωρίς πολιτική διάκριση. Αυτό το τονίζω. Δεν μας ενδιαφέρει τι πιστεύει πολιτικά μια γυναίκα. Είναι στη Νέα Δημοκρατία, είναι στο ΠΑΣΟΚ, είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι όπου. Δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς πλησιάζουμε όλες τις γυναίκες αρκεί. Τι αρκεί. Το μόνο κριτήριο που βάζω είναι κοινωνικοταξικό κριτήριο. Να είναι δηλαδή οι γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων. Δεν μας ενδιαφέρουν οι αστές, πραγματικά ούτε βλέπω καμία εδώ μέσα, δεν έχει λόγο να βρίσκεται εδώ. Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλες τις γυναίκες με κριτήριο αυτό. Είναι κοινωνικοταξικό, να είναι μέρος των λαϊκών στρωμάτων. Χρέος μας είναι να την πείσουμε για αυτά που λέμε, γιατί είναι του συμφέρον της. Με βάση αυτά θα επιχειρήσω μια πολύ σύντομη, γιατί δεν θέλω να σας κουράσω πραγματικά πολύ, στην πολιτική κατάσταση που υπάρχει σήμερα και στους κεντρικούς άξονες της δουλειάς της ΟΓΗ και των συλλόγων και των ομάδων της, γιατί έχουν συλλόγους και ομάδες. Η πολιτικο-οικονομική κατάσταση μέσα στην οποία θα γίνει το συνεδριό μας είναι πρωτόγνωρη σε βαρβαρότητα. Ο χειμώνας του 2012-13 και οι άλλοι, γιατί να ήταν μόνο αυτός, θα ήταν λίγο το κακό, διαφαίνεται ότι θα είναι πιο δύσκολος από όλους τους προηγούμενους της μεταπολιτευτικής περίοδου. Η συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ ΔΙΜΑΡ και η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεδιπλώνουν νέα πρωτοφανούς αγριότητας, αντιλαϊκά μέτρα και επίθεση. Το καινούργιο πακέτο που μας φορέσανε προχθές μειώνει ακόμα τους μισθούς, τις συντάξεις, τα επιδόματα, τις κοινωνικές παροχές, ιδιωτικοποιεί όλο τον πλούτο, τον πλουτοπαραγωγικό τομέα, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, τις τράπεζες, ακόμα και τις βραχονισίδες, για να ξεπληρώσουν, λένε, το χρέος. Δεν είναι αυτή η αλήθεια, βέβαια. Μας οδηγούν στη μαζική εξαθλίωση, μας στερούν την ελπίδα και κάθε προοπτική αξιοπρεπού ζωής, για να γίνουν οι τραπεζίτες, οι εφοπλιστές, οι βιομήχανοι, οι μεγαλέμποροι κτλ. Πιο ανταγωνιστικοί. Τα δάνεια, τα μνημόνια, οι αντεργατικοί νόμοι είναι οι συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων για να βγει το κεφάλαιο από την ισχυρή, από την βαθιά κρίση που βρίσκεται σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων. Και οι μνημονιακοί και οι αντιμνημονιακοί εξαπατούν το λαό. Απόδειξη ότι και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν υπάρχουν μνημόνια, παίρνουν τα ίδια μέτρα σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων. Εμείς ξέρουμε ότι η κρίση είναι σύμφυτη με το σύστημα. Είναι βαθιά καπιταλιστική και οφείλεται στην υπερσυγκέντρωση του κεφαλαίου σε όλο και λιγότερα χέρια. Στην κρίση, το κεφάλαιο παραμένει ακίνητο, χωρίς να πολλαπλασιάζεται και να δίνει κέρδη. Αφού οι εργαζόμενοι, με την εξαθλειωμένη θέση που βρίσκονται, δεν μπορούν να κινήσουν την αγορά. Αυτό είναι το νόημα της κρίσης. Ταυτόχρονα όμως, δεν μπορούν να λύσουν και τα προβλήματά τους οι εργαζόμενοι. Αυτή είναι η σχέση που έχουμε με την κρίση. Αλλιώς δεν μας νοιάζει να βγει το κεφάλαιο από την κρίση που βρίσκεται. Ο λαός μας και ειδικότερα οι γυναίκες και η νεολαία έχουν πάρει μια γερή πρώτη γεύση. Για πρώτη φορά μετά την μεταπολίτευση εμφανίστηκαν και κυρίως αυτό στις μεγάλες πόλεις, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, αλλά φαντάζομαι και εδώ στις μικρότερες, έχουν εμφανιστεί έντονα στοιχεία υποσυτισμού σε παιδιά, στα σχολεία. Έχουμε παιδιά που έχουν καθημάνει στα σχολεία. Έχουμε ραγδαία αύξηση του αριθμού των ανέργων. 1,5 εκατομμύριο οι άνεργοι, μεταξύ των οποίων οι γυναίκες και οι νεολαία έχουν σπάσει το ρεκόρ.
Έχουν μεγάλα προβλήματα οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αναπηρία και οι οικογένειες τους. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι τρέφονται από συσίτια, από τις εκκλησίες και από τη λεγόμενη φιλανθρωπία. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν τροφή στα σκουπίδια. Οι μισθοί, συντάξεις, όπως είπαμε, έχουν πάρει τον κατήφορο. Επικίνδυνη έχει γίνει η κατάσταση και στον χώρο της υγείας πρόνοιας, και το λέω για αυτό γιατί είναι ένας από τους τομείς που η Ομοσπονδία μας έχει δώσει πολύ μεγάλο βάρος. Πάντα έγινε, αλλά ιδιαίτερα τώρα μεγαλύτερο. Με τη μέθοδο των συμφωνεύσεων και την πρόφαση του εξορθολογισμού έχουν στραγγαλίσει τον ήδη προβληματικό δημόσιο τομέα στην υγεία. Έχουν κλείσει 660 κλινικές, πάνω από 6.000 κρεβάτια στα δημόσια νοσοκομεία. Έχουν κλείσει τα υποκαταστήματα που τα έχουν υποβαθμίσει μάλλον και τώρα καινούργια, με τον καινούργιο οργανισμό που ετοιμάζουν στον ΕΟΠΗ. Ο ΕΟΠΗ δεν θα έχει πλέον μονάδες υγείας ο ίδιος. Θα αγοράζει, λένε, θα είναι αγοραστής, θα πηγαίνει από πού θα αγοράζει όμως, από τον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή τι θα κάνει, θα τροφοδοτεί τον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα. Χρέος εδώ του συλλόγου σας είναι να δείτε πραγματικά τι γίνεται σε αυτό το τομέα, σε αυτό το της υγείας. Τι γίνεται με το νοσοκομείο της Πάτρας, τι γίνεται με τα ΙΚΑ, τι γίνονται με τα... πώς λειτουργεί, τι ανάγκες υπάρχουν. Αυτά τα προβλήματα είναι στις υποχρεώσεις σας και υποχρεώσεις μας να τα αναδείξουμε στον κόσμο. Ο ΕΟΠΗ φαντάζομαι θα ξέρετε τι είναι, να πω μια κουβέντα πιθανόν για... Δημιουργήθηκε από τη συνένωση σχεδόν όλων των Ταμείων Υγείας, αλλά με ποιο στόχο. Να μειώσει τις παροχές προς τα κάτω. Συνενώνει τα ταμεία, αλλά προς τα κάτω. Και δεν το κρύβουν, μιλάνε για ελάχιστο πακέτο παροχών. Κάποια ταμεία που είχαν με τους αγώνες τους κατακτήσει κάποιες... είχαν κάποιες κατακτήσεις, τις κόψανε και τις πήγανε προς τα κάτω. Έκοψαν 1.000 φάρμακα. Έβαλαν 25% συμμετοχή στις εξετάσεις εργαστηριακές και 15% συμμετοχή στα φάρμακα. Και αυτό αυξάνεται πολύ περισσότερο με αυτή τη λεγόμενη φαρμακευτική ουσία, δεν ξέρω αν είναι κανείς σχετικός εδώ μέσα, δεν θα γράφεται πλέον το φάρμακο με την ονομασία που έχει την εμπορική, θα γράφεται με τη φαρμακευτική της ουσία και ο φαρμακοποιός είναι υποχρεωμένος να διαλέγει το φτηνότερο που είναι στην αγορά. Αν ο γιατρός γράψει κάποιο άλλο και ο ασθενής πάει να αγοράσει το φάρμακο και πει θέλω αυτό που μου έγραψε ο γιατρός μου, θα πληρώνει και τη διαφορά πέρα από τη συμμετοχή. Δηλαδή το κόστος στα φάρμακα γίνεται πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο. Η κρατική χρηματοδότηση έχει μειωθεί τραγικά και του ΕΟΠΗ και των δημοσίων νοσοκομείων. Δεν μιλάμε για την πρόληψη. Τα ανεμβολία στα παιδιά είναι πάρα πολλά και αυτό δεν βλάπτει μόνο την οικογένεια που είναι κακό κάκιστο να έχει μια οικογένεια ανεμβολία στο παιδί, βλάπτει τη δημόσια υγεία συνολικότερα. Έχει μπει μαχαίρι και σε αυτές τις εξετάσεις που θα πληρώνει συμμετοχή, αλλά στις ακριβές έχει μπει το PAP test, παραδείγματος χάρη, το έκανε η γυναίκα κάθε χρόνο, έχουμε βάλει κάθε 2 χρόνια άλλες εξετάσεις, έχουμε βάλει όρια και χρονικά και όρους πώς θα γίνονται, που σημαίνει ότι όχι ο ασθενής, γιατί δεν είναι ασθενής, ο εργαζόμενος θα βάζει το χέρι στην τσέπη για να πάει να κάνει όλες αυτές τις εξετάσεις που πρέπει να κάνει. Η μητρότητα έχει μπει στο στόχαστρο, πολύ πριν από την κρίση βέβαια, και έχει γίνει αποκλειστική ευθύνη του ζευγαριού και κυρίως της γυναίκας. Τραγική είναι η κατάσταση στους βρεφονιπιακούς σταθμούς και εδώ θα πρέπει να έχετε μια εικόνα τι γίνεται στους δικούς σας, ποια παιδιά, πόσα παιδιά μείνανε έξω από τους παιδικούς σταθμούς, τι λένε αυτές οι μανάδες, πού βρίσκονται, βρίσκονται στα σπίτια τους με το κεφάλι κάτω και
Είχαμε απολύσεις στο προσωπικό των παιδικών σταθμών που υπήρχαν. Πού είναι αυτοί οι απολυμμένοι, τι χρειαζόμαστε. Όλα αυτά είναι μέσα στις δραστηριότητες του συλλόγου σας. Και αυτά που είπε η συναγωνίστρια, κόψαν το ρεύμα, ποιος πεινάει, ποιος είναι ο άνεργος, ποιος δεν μπορεί να πληρώσει το χαράτσι, να είμαστε δίπλα του και κοντά του. Δεν θα ξεχάσω να σας πω ότι στον προβληματισμό της ΟΗΗ και στον δικό μας, βέβαια στον δικό σας, είναι η περιελιστική πόλεμη. Βασική πηγή της φτώχειας, της μετανάστευσης σε όλο τον κόσμο. Μας ανησυχούν οι εξελίξεις στη μέση, στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιοχή, με αιχμή την περιελιστική επέμβαση στη Συρία και στο Ιράν, και θα διαβάζουμε τώρα τελευταία και στην Παλαιστίνη ότι έχουν, ετοιμάζονται οι Ισραηλινοί για καινούργια έφοδο. Όλα αυτά τα προβλήματα ήταν μέσα στα πλαίσια και όχι μόνο, ήταν μέσα στο πλαίσιο δράσης της ΟΓΗ, κεντρικά και των συλλόγων και των ομάδων της. Για όλα αυτά είχαμε δραστηριότητες, είτε αυτόνομα, είτε μέσα από την κοινωνική συμμαχία. Και εδώ είναι ένα ερώτημα που θα ήθελα να το απαντήσω κι εσείς. Τι γίνεται στην Κόρινθο? Υπάρχουν λαϊκές επιτροπές, είναι στημένοι, συμμετέχετε, θα δείτε. Γιατί στην Αθήνα στόχος μας είναι οι σύλλογοι μας να συμμετέχουν στις λαϊκές επιτροπές της γειτονιάς που έχουν στηθεί για όλα αυτά τα προβλήματα. Και ποιος είναι ο στόχος μας και τον λέμε? Μέσα σε αυτό το, μέσα σε αυτή την συμμαχία στην οποία συμμετέχουμε, εμείς θέλουμε να κρατήσουμε την οργανωτική μας αυτονομία, το πρόσωπό μας, τα χαρακτηριστικά μας, γιατί κάθε μία από αυτές τις οργανώσεις θα είναι τόσο πιο δυνατή η συμμαχία, όσο οι οργανώσεις που συμμετέχουμε έχει κάθε μία τη δική της προσωπικότητα και το δικό της βάρος. Δυστυχώς, αγαπητές φίλες, το εργατικό λαϊκό κίνημα, ιδιαίτερα το ταξικό, σε αναλογία και το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα που μας αφορά ιδιαίτερα, βρίσκεται πολύ πίσω από τις ανάγκες και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο σήμερα. Αυτό θέλουμε να διερευνήσουμε στο συνέδριό μας. Αυτό θέλουμε κι εσείς να ψάξετε εδώ στην περιοχή σας, γιατί είπαμε, είμαστε αμφίδρομοι ενότητα. Κυρίαρχος στόχος λοιπόν του 11ου συνεδρίου της ΟΓΕ, που θα καθορίσει την πορεία της για τα επόμενα 4 χρόνια, θα πρέπει να είναι το πώς, με ποιους τρόπους και μορφές η οργάνωσή μας θα παίξει σημαντικό ρόλο στον αμπικλωβισμό γυναικών της εργατικής λαϊκής οικογένειας από την πολιτική του Ευρωμονόδου. Το πώς οι γυναίκες της λαϊκής οικογένειας, ιδιαίτερα οι νέες γυναίκες, θα ενταχθούν στο ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, το οποίο αποτελεί σημαντικό κομμάτι του υπάρχοντος του λαϊκού κινήματος και συνιστόσα της κοινωνικής συμμαχίας. Εκτιμάμε ότι χρειάζεται πολλή δουλειά για την επίτευξη αυτού του στόχου, ο οποίος μάλιστα γίνεται πιο επιτακτικός όσο η κατάσταση των εργαζομένων επιδεινώνεται, όσο οι γυναίκες μένουν εγκλωβισμένες και ευάλωτες στη μυρολατρεία ή στην αυταπάτη της προπαγάνδας της κυρίαρχης πολιτικής, ότι το πρόβλημα είναι διαχειριστικό, ότι μπορούν να το λύσουν και αυτοί οι κύριοι που είναι αυτή τη στιγμή στην εξουσία και οι οποίοι το δημιουργήσανε. Ότι μπορούν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διαχειριστούν την κρίση προς όφελος των λαϊκών στρωμάτων. Τα τελευταία μέτρα δείχνουν βέβαια ακριβώς το αντίθετο. Το σύνθημα του συνεδρίου μας, καμιά μόνη της, οργανωμένα αντιπαλεύουμε τους εκμεταλλευτές του μόχθου μας, σηματοδοτεί αυτό το στόχο. Το σύνθημα αυτό προσυνεδριακά, αλλά και, και την επομένη του συνεδρίου, πρέπει να φτάσει και να αναλυθεί, δεν πρέπει να το λέμε, να αναλυθεί σε κάθε γυναίκα της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Ξέρουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες της λαϊκής οικογένειας με τα οικογενειακά βάρη που τους έχει φορτώσει το καπιταλιστικό σύστημα, ακριβώς για να ελαφρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό για κοινωνικές παροχές που θα όφιλε να δώσει για το παιδί, για τους ανάπηρους, για τους γερόντους, για τους αρρώστους. Ξέρουμε πόσο δυσκολεύονται να κατανοήσουν και να πιστούν
ότι μόνο με τη δική τους συμμετοχή στους αγώνες μπορεί να αλλάξει η ζωή τους. Ξέρουμε ότι οι γυναίκες είναι οι λιγότερο συνδικαλισμένες και οι πιο ευάλωτες στην προπαγάνδα της κυρίαρχης πολιτικής και αυτό εξηγείται, δεν είναι του παρόντος. Προσπαθούν να τις κρατούν δέσμιες του φόβου και της πεποίθησης ότι τίποτα δεν γίνεται. Όλοι οι ίδιοι είναι, κοίτα το σπίτι σου, να τα βολέψεις πώς θα βγάλεις τη σήμερα. Μια άλλη ύπουλη προπαγάνδα ξανά είναι η αναποτελεσματικότητα των αγώνων και τόσα άλλα που εύστοχα διοχετεύουν με τους ιδεολογικούς μηχανισμούς της διοχετεύει η κυρίαρχη τάξη. Πρέπει να απαντάμε πιστικά στις γυναίκες. Υπάρχουν γυναίκες, παραδείγματος χάρη, το έρχονται και σου λένε απήργησα. Και τι έγινε, τίποτα δεν κέρδισα. Το πολύ πολύ, ακόμα και με απολύσανε. Τι θα πούμε σε εκείνη τη γυναίκα? Ότι αν δεν απεργούσες θα ήταν καλύτερα? Όχι, βέβαια. Πρέπει να της πούμε ότι φταίει το συνδικαλιστικό κίνημα, το συμβιβασμένο γεσαία δηλαδή, οι οποίοι όντως προσπαθούν με διαχειριστικούς τρόπους αυτό που είπαμε να λύσουν τα προβλήματα και δεν γίνεται. Και να τους πούμε ότι αν δεν είχε κάνει αυτό που έκανε, τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα. Κανένας αγώνας δεν είναι χωρίς αποτέλεσμα. Μπορεί να μην φαίνεται άμεσο. Αυτό πρέπει πραγματικά να το παλέψουμε, να το... Εμείς οι γυναίκες της ΟΓΕ, λοιπόν, οι γυναίκες του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος, ξέρουμε, αλλά πρέπει να το μάθουν και οι άλλες, ότι το μέλλον των γυναικών της εργατικής λαϊκής οικογένειας δεν μπορεί να είναι η φτώχεια, η ανεργία, η εξαθλίωση, η μόνιμη ανασφάλεια. Δεν μπορεί κάθε μέρα να αγκομαχάμε για ένα πιάτο φαΐ που πρέπει να φάμε εμείς και τα παιδιά μας για να σωθούν τα κέρδη των εκμεταλλευτών και των μεγάλων επιχειρηματιών. Πρέπει να αναδείξουμε μορφές, πάλι να βρούμε μορφές. Η ΟΓΕ λοιπόν και η συλλογή της σε κάθε περιοχή της χώρας είναι αυτή η οργάνωση, γιατί είπαμε ότι έχουμε και οργάνωση να παλέψουμε παραπάνω, είναι ο χώρος, είναι η οργάνωση μέσα από τον οποίο πραγματικά θα πλησιάσουμε τις γυναίκες. Θα κάνουμε όλα αυτά που είπαμε παραπάνω. Δεν μπορεί καμία μοναχή της να τα κάνει. Μόνο μέσα από το σύλλογο μπορούμε να το κάνουμε. Γι' αυτό μιλάμε για τη σωστή λειτουργία του συλλόγου. Και η σωστή λειτουργία του συλλόγου εξαρτάται, από τη σωστή λειτουργία του εξαρτάται και η αποτελεσματικότητα που θα έχουμε στον αγώνα μας. Μας ενδιαφέρει η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Πολλοί σύλλογοι το υποτιμάνε, βρισκόμαστε 2-3, το έχουμε εκτιμήσει αυτό στο Προεδρείο, γι' αυτό μεταφέρουμε. Βρισκόμαστε 2-3 γυναίκες από το Διοικητικό Συμβούλιο στο δρόμο ή κάπου, λέμε τι κάναμε, λέμε και νομίζουμε ότι αυτή είναι η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Όχι. Πρέπει πραγματικά να βάλουμε τον πύχη εκεί που πρέπει. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει χώρο που συνεδριάζει και αν δεν έχετε αυτή τη στιγμή στέγη, δεν είναι το χειρότερο, είναι άνθρωποι που ζουν. Θα βρείτε στέγη. Από το σπίτι μέχρι που θα συστεγαστείτε με τον άλλους φορείς προοδευτικούς, θα τον βρείτε τον τρόπο. Αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχει τακτική συνεδρίαση. Θα βάλετε μέρα και ώρα, ούτως ώστε να μην μπορεί να διευκολύνουμε τη συμμετοχή των μελών. Να ξέρω εγώ ότι τη δεύτερη, τρίτη, έχω δουλειά στο σύλλογο. Τις άλλες μου δουλειές θα τις βάλω αλλού αρρώστησα. Αυτή είναι η μόνη τακτική, λοιπόν, μέρα και ώρα συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλα τα σχετικά, πρακτικά. Τα πρακτικά μας βολεύουν και μας βοηθάνε στις αποφάσεις μας. Καταλήξαμε, έχουμε μια εισήγηση στο Συμβούλιο που θα έρθουμε. Δεν θα έρθουμε σκόρπια έτσι να δούμε τι θα κάνουμε. Θα λύσουμε ένα θέμα. Θα έρθουμε με μια εισήγηση. Θα κάτσει κάποια συναγωνίστρια να γράψει 5 πράγματα. Θα το συμπληρώσουμε οι άλλοι. Θα έρθει όμως με μια σελίδα γραμμένη, όχι στο πόδι. Θα καταλήξουμε σε 3 αποφάσεις. Θα κάνουμε αυτό, αυτό και αυτό. Θα πληρώσουμε. Εσύ. Την επόμενη φορά, στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, θα γίνει έλεγχος. Το κάναμε αυτό που είχαμε. Γιατί δεν το κάνουμε.
Πού δυσκολευτήκαμε. Αν, αγαπητές συναγωνίστρες, δεν δουλέψουμε έτσι το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν πρόκειται να έχουμε αποτελέσματα στη δουλειά μας και θα ξαναξεφτύσουμε ή θα μας κυνηγάνε τα γεγονότα, θα τρέχουμε να πιάσουμε τα γεγονότα. Το βάζουμε προτεραιότητα αυτό, από το συνεδριό μας να κατακτήσουμε αυτό, τη σωστή λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου με πρόγραμμα, καταλογή δουλειάς, έλεγχο της δουλειάς μας. Όλες θα βγουν περιμένες από αυτό. Άλλο στόχο που έχουμε